Οι επισκέψεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Κεφαλαιονιά δεν αποτελούν πλέον είδηση. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βρέθηκε για μία ακόμη φορά στο νησί και προείδρευσε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, παρουσία των αρχών της περιφέρειας, του Δήμου και υπηρεσιακών παραγόντων. Ο κ. Χρυσοχοίδης διαπίστωσε μεγάλη πρόοδο στην πορεία των έργων υποδομής μετά τους σεισμούς και ενώπιον πολιτών των κατεστραμμένων εργατικών κατοικιών του Λιξουρίου, δήλωσε χαρούμενος ότι λύθηκε οριστικά το συγκεκριμένο θέμα, αφού την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει η κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη δημοπράτηση και την κατασκευή νέων σύγχρονων κατοικιών. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου έργου που θα αφορά το οδικό δίκτυο και τους συνόχρους χώρους του Λιξουρίου, ενώ για το λιμάνι της περιοχής φιλοδοξεί ότι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμο, προχωρώντας μάλιστα ταυτόχρονα σε μελέτη για την αισθητική του αναβάθμιση. Όσον αφορά τα σχολεία, έγινε γνωστό ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των μελετών από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων οφείλεται στο γεγονός ότι η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό. Εγώ πιστεύω ότι η Κεφαλαιονιά έχει μια ευκαιρία. Και η ευκαιρία της είναι να φτιάξει ολοκληρωμένες υποδομές, τώρα που είναι πάρα πολύ ελκυστική τουριστικά και αυξάνει δυναμικά το τουριστικό ρεύμα στο νησί και αυξάνει σημαντικά η απασχόληση και το εισόδημα. Αυτά που έχει κάνει ο Υπουργός οφείλει η Κεφαλαιονιά να ευγνωμονεί τη λέξη Χρυσοχοίδης και εγώ νιώθω υπερήφανος γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι απαιτούνται συνολικά 25 εκατομμύρια για την αποκατάσταση μόνο του επαρχιακού οδικού δικτύου και τουλάχιστον 10 εκατομμύρια για την αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου. Εγώ τον χαρακτηρίζω σαν μεγάλο κεφαλονίτη, γιατί πραγματικά έχει σκύψει το κεφάλι ο ίδιος και έχει επιτάξει και όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες στην Κεφαλαιονιά. Οι εξαγγελίες του Υπουργού Υπομεδή ικανοποίησαν ιδιαίτερα τις αρχές του νησιού και δήλωσαν αισιόδοξες ότι με τις προσωπικές του υπερβάσεις όλα τα μεγάλα έργα υποδομής θα έχουν ανάδοχο μέχρι το Φεβρουάριο του 2015.